Τον συνήγορο του διαβόλου κάνει ο Μπορέλ στην ελληνοπολωνική πρόταση ευρωπαϊκής αεράμινας, σιγή ηχθείως από την Γερμανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μελετά σοβαρά το ενδεχόμενο δημιουργίας της δικής της αντιεροπορικής ασπίδας, λίγο αφότου οι ηγέτες του οργανισμού υποστήριξαν αυτή την εβδομάδα μια σχετική ελληνοπολωνική πρωτοβουλία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πολωνός ομόλογός του Ντόναλντ Τουσκ πρότειναν αυτή την ιδέα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν νωρίτερα εντός του μήνα. Η Φόντερ Λάιεν, η οποία θα προσπαθήσει να επανεκλεγεί ως πρόεδρος της Επιτροπής στις εκλογές του Ιουνίου, φάνηκε δεκτική στην ιδέα του Μητσοτάκη και του Τουσκ. Την υποστήριξή του στην ελληνοπολωνική ιδέα εξέφρασε και ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωσέ Μπορέλ. Εκτιμώ που κράτη-μέλη προτείνουν ιδέες για την υπεράσπιση του εναέριου χώρου μας, γιατί να μην την εφαρμόσουμε συνολικά, είπε ο Μπορέλ στις 28 Μαΐου κατά τη διάρκεια συνάντησης του Συμβουλίου Ξένων Ζητημάτων στις Βρυξέλλες. Ο Μπορέλ δήλωσε στους δημοσιογράφους πως η ιδέα γεννά πολλά νέα ερωτήματα. Ο διάβολος όμως κρύβεται στις λεπτομέρειες, είπε ο ίδιος, προσθέτοντας πού θα τοποθετηθούν αυτά τα συστήματα, στα σύνορα, ποια σύνορα, τι δυνατότητες θα έχουν αυτά τα συστήματα, με ποια χρηματοδότηση θα αποκτηθούν. Στην επιστολή που απέστειλαν, ο Μητσοτάκης και ο Τουσκ οραματίστηκαν ένα συνολικό σύστημα αεράμινας που θα προστατεύει εξίσου καλά όλο τον εναέριο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι εισερχόμενων απειλών. Φυσικά, αφορμή αποτελεί ο ενεξελίξιρος ο Ουκρανικός πόλεμος που μένεται κοντά στην γυραιά Ήπειρο. Παρά τα πρακτικά και στρατιωτικά ωφέλη που θα έχει μια τέτοια πρωτοβουλία, οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας και της Πολωνίας τόνισαν πως το πρόγραμμα αυτό θα έδειχνε στους εχθρούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης πως τα μέλη της οργάνωσης είναι ενωμένα στον τομέα της άμυνας. Ξένα μέσα αναφέρουν πως αυτό το κομμάτι της ελληνοπολωνικής επιστολής θα μπορούσε να θεωρηθεί υπαινιγμός έναντι του Βερολίνου, στο οποίο σήμερα κορυφαίοι αξιωματούχοι δημιουργούν μια ξεχωριστή ομάδα ονόματι European Sky Shield με παρόμοιο στόχο. Αυτή η αντιεροπορική πρωτοβουλία αποτελείται σήμερα από 21 χώρες μέλη. Γερμανοί αξιωματούχοι τη δημιούργησαν το 2022, λίγο αφότου ξεκίνησαν οι ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Το πρόβλημα με την πρωτοβουλία European Sky Shield είναι ότι πολλές χώρες δεν επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτήν, όπως π.χ. η Γαλλία, επειδή προϋπόθεση είναι η αγορά μη ευρωπαϊκών συστημάτων αεράμινας, όπως των Ισραηλών Arrow 3 και των Αμερικανικών Patriot. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.